και δυναμικός. Εγώ είμαι ο Βασίλης ο Κωνσταντινίδης, παλιός Αθηναίος. Είμαι στο πλευρό του Δημάρχου, πολίτης της Αθήνας, ελπίζω. Για να κρατήσω, επειδή είμαι μουσικός από το συγκρότημα των Idols, θέλω να ξέρει ο κ. Πετούλης ότι θα είναι στη διάθεσή του να κρατήσουμε τα στοχότερα στρώματα, αν ιδιωτερός, ευτυχισμένα. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι θα σας τραγουδήσω ότι θα τραγουδήσω. Εκεί μία στην καρδιά. Τώρα έχουμε όλη την τιμή στο μυαλό μας. Τώρα έχουμε την μεγάλη τιμή. Πάντε... Αναστασόπουλος Νικόλαος, κύριος του Δημάρχου, Μεταλλονίτης, καταγωγή μου από Μεσσηνία, συνταξιούχος. Είναι πρέπει να είναι πολύ τυχεροί οι Αθηναίοι που βρέθηκε ένας υποψήφιος δήμαρχος για την Αθήνα, ο κύριος Πατούλης, διότι όσοι περάσαν από την Αθήνα δυστυχώς απαιτήθηκε ότι δεν κάνανε τίποτα. Και με αυτή την όρεξη αγωνίζομαι μαζί του, διότι πίστεψα ότι είναι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να φτιάξει την Αθήνα. Τίποτα. Ευχαριστώ, Νίκο, εσύ είσαι έτοιμος για πλατεία. Για να μην πω κάτι καλύτερο ακόμα. Ότι είσαι γεννημένος ηγέτης, κύριε Δημάρχη. Ωπα, εντάξει, τι πάει. Λέγομαι με την άλλη Γιώργος, είμαι επαγγελματίας. Ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με τη Νέα Δημοκρατία σαν στέλεχος. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι ήρθε η ώρα τα κριτήριά μας να αυστηροποιηθούν και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στο κομματικό κομμάτι, το πολιτικό. Και στο πρόσωπο του Γιώργου Πατούλη διακρίνω ότι τα διαθέτει αυτά τα στοιχεία και τα προτερήματα και έχω ταχθεί κοντά του έως το τέλος. Άθαθμο στέλεχος. Άθαθμο στέλεχος. Ναι, της άθαθμο. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Κόκκινη Φωτεινή. Είμαι ιδρύτρια και πρόεδρος του Συλλόγου Νέων Φιλής και σύμβουλος επικοινωνίας του Δημάρχου Διονύσου, του κ. Ζαμάνη, και βρίσκομαι στην Αθήνα που δέχομαι ξανά, γιατί πιστεύω και εγώ στο όραμα του κ. Πατούλη να δούμε την Αθήνα να γίνεται πάλι κοντεύουσα. Ευχαριστώ, Φωτεινή. Λέγομαι Χάρης Βασιλάκης, είμαι φοιτητής πιάνου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και φοιτητής του Κλίνου της Όπερας του Οδέα Φιλών. Και εγώ αγαπάω την Αθήνα και χαίρομαι που υπάρχουν τόσοι πολλοί που αγαπάνε και αυτή την Αθήνα. Ας την κάνουμε μια πρωτεύουσα και πολιτισμού. Και είπες και τη λέξη Μακεδονία, την ιστορία μας. Ναι, βέβαια το ναι. Ονομάζομαι Ελισάβετ Κλέκα, είμαι καθηγήτρια αρχικών. Ασχολούμαι ήδη με το Δήμο. Αγαπάμε τον Γιώργο Πατούλη, αγαπάμε την Αθήνα και περιμένουμε να την κάνουμε πρωτεύουσα ξανά. Λέγομαι Σαββίς Στασινόπουλος, είμαι 32 χρόνια στη Βουλή, προϊστάμενος των κοινοβουλευτικών εκδόσεων. Έχω ασχοληθεί με τα ζητήματα του Δήμου στο τρίτο διαμέρισμα. Συγκινούμαι ιδιαίτερα που βλέπω τον Άγγελο Κοσμονά, γιατί έχει δώσει πραγματικούς αγώνες για το Δήμο. Και ίσως είναι από τους λίγους που προσφέρανε έργο σημαντικό. Και πιστεύω ότι η παρουσία του εδώ δηλώνει και την πραγματική αξία που έχει η υποψηφιότητα και για μένα με μία σιγουριά η επιλογή του Γιώργου του Πατούλη. Αγγελέ, σου γύρει η πεθερά. Για απλά είναι. Έλα λίγα για απλά. Απλά είναι απλά. Ακούμε, από πολύ από πάνω. Έλα το λίγα, σε θέλω τίποτα. Εγώ δεν ακούω καλά. Δεν βλέπω καλά, συγγνώμη που περισσότερο δεν το ξέρετε. Και μπορεί να είναι κάτι τίγα. Δεν το λίγα. Πατούλης λοιπόν, έχουμε εκείνο σημείο, είμαστε και δύο Μεταλλονίτες.
5 φορά ηλικία, αλλά και 2 φορά. Και η μητέρα του είχε μαγαζί στα κάτω του Χάρου. Και δεν είναι τυχαίο ότι είπε, εγώ θα αρχίσω από εκεί που ξεκίνησα. Εκεί λοιπόν είναι αυτό που θα λέγαμε οι άνθρωποι με τις περισσότερες ανάγκες. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερο, ο Δήμος δεν είναι μεριά για πειράματα. Διότι αν πάρετε το καμίνο, βγήκε φρεματίστηκε σήμερα είναι ο πλέον από τις μεροσδήμα που διότι δεν το ήξερε το κείμενο, δεν ήξερε πώς να διεξήσει το συνδυασμό του, αλλά πιστεύω ότι είναι σαν άνθρωπος καλός. Αλλά δεν θέλω έναν καλό άνθρωπο, θέλω έναν καλό δήμαρχο. Ένας καλός δήμαρχος είναι ένα σωστό συνδυασμό. Δύο φορές δεν τα κατάφερε, γιατί είχε την απειρία. Ερχόμαστε στο Παντούλη. Έδωσε πρώτα τα δήματα. Που τα έδωσε σε ένα δύσκολο δήμα. Ήταν δύσκολος ο Δήμος και για άλλους λόγους, για όσους δεν ξέρουν. Είχε ιστορία κατεστημένη με τον Τζαμίκο. Έπρεπε λοιπόν να φύγει ένα κατεστημένο που είχε και συμφέροντα μέσα και πάρα πολλά άλλα. Τα κατάφερε, βγήκε και απέδειξε ότι δεν ήταν ήθελα να αρπάξω το καρέκλα του Δημάρχου να κάτσω. Απέδειξε τι σημαίνει να είμαι καλός δημάρχος. Άρα λοιπόν έχουμε αυτά τα άρθρα. Τώρα και το τελευταίο. Από ό,τι έχω μιλήσει με τον ίδιο παιδί. Για τον Γιώργο, ο Δήμος Αθηναίων είναι ο τελικός σκοπός και όχι ο σκαλί ανώδου. Ξέρετε πόσο μεγάλη διαφορά έχει αυτό. Είναι άλλο να πάω για να φύγω, που κοιτάω να φτιάξω τον μπροστά, να πω τι ωραία είναι και να φύγω. Και είναι άλλο πράγμα να λέω ότι πάω για να μείνω και να φτιάξω μια άλλη Αθήνα. Εκεί λοιπόν στην άλλη Αθήνα, εγώ αν κάνει μόνο του, δεν υπάρχει στρατό που να έχει αρχιστράτηγο και φαντάρου. Θέλει μια διακράτωση. Πρέπει να το μορφήσουμε όλοι, χωρί όμω να βάζουμε μπροστά μα εγώ σε ποια βαθμή είμαι. Εγώ που σα μιλάω δεν θα είμαι σε καμιά βαθμή. Πρέπει να χρειαστεί θα είμαι. Σαν ένα πρόσφατο, γιατί πια εμένα πέρασε η εποχή. Μπορώ να προσφέρω ό,τι μπορώ να προσφέρω, αλλά πέρασε η εποχή. Δεν θα ξαναγυρίσω ούτε αν γίνω αντιδήμαρχο, ούτε τόσο μου ακούσει. Θα στηρίξω όμως κάθε προσπάθεια που κάνουν εσείς και πολύ περισσότερο ο Δήμαρχος για να πάει καλά η πόλη του συνδυασμού. Ευχαριστώ. Λοιπόν, νομίζω ότι στα ίδια εισόδια, νομίζω με στα λόγια, ενός πλήσιου αυτοδιοικητικού που είναι μεγάλη τιμή να συνδυάσουμε την εμπειρία με τη διάθεση ανανέωσης ενός νέου πολιτικού προσωπικού που χρειάζεται η Αθήνα, προφανώς με τη στήριξη των ανθρώπων οι οποίοι έχουν υπηρετήσει με αγνό ουσιαστικό, επικοδομητικό και δημιουργικό τρόπο την αυτοδιοίκηση. Και οφείλω να πω ότι ο Άγγελος Αποστολάς υπήρξε πίσω από λαμπρές πολιτικές προσωπικότητες, γιατί πάνω απ' όλα αυτός υπήρξε λαμπρός πολιτικός, αλλά από πάντα ήθελε την προαγωγή και την δημιουργία αυτού που υπηρετούσε, παρά την ατομική του προβολή που θα μπορούσε πολλές φορές να την είχε αποκτήσει στον αντέρα τον άνθρωπο. Και το απέδειξε και σήμερα, νομίζω. Και σε ευχαριστούμε, Άγγελε, που είσαι κοντά μας αυτή την προσπάθεια, που αυτή η προσπάθεια χτίζεται μέρα με την ημέρα, ώρα με την ώρα και προφανώς στόχο θα έχει να έχουμε ένα πλήρες πρόγραμμα για όλα τα θέματα που πονούν την Αθήνα, όχι για να την κατακτήσουμε όσον αφορά το πολιτικό σύστημα, αλλά για να την επανακυλήσουμε και να την επανακατακτήσουμε στο να είναι η πόλη και η αγάπη της ζωής μας. Είστε πρόθυμοι να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε? Αυτό είναι το ζήτημα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τον Ηλία, γιατί σε λίγο τα κλαίει. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Μίχος Ηλίας. Ασχολούμαι με τις τροφοδοσίες, το εμπόριο. Είμαι φίλος με την οικογένεια Πατούλη 26 χρόνια.
Είμαι δίπλα του, στρατιώτης, πιστός στρατιώτης, μέχρι τέλος. Ευχαριστώ τον Ηλία, η πολύ παιδί μας πρόεδρος. Καλησπέρα και από μένα, είμαι η Νέση Αγγελία Λιγκούδη. Στο χώρο της πληροφορικής, αλλά πιο πολύ αισθάνομαι ότι είμαι στο χώρο της πόλης και της γειτονιάς. Χρόνια από το 90 ανάπτυξη λογισμικού μεγάλων επιχειρήσεων. Η ασφυκτική κατάσταση της χώρας που κακιώτησε εκρηκτικός μηχανισμός στο κουκάκι με τα δεκάλωνα πάντοτε ήταν σε μια έντονη έτσι αντιπαράθεση. Τα πέμπτης γενιάς, δημότες Αθηναίοι, τα έξι παιδιά μου, βρεθήκαν εκπαιδευτικά μεταναστάκια στο Μαρούσια το 2007. Έβλεπα λοιπόν την πόλη εκεί πέρα όπως οργανωνόταν και ζήλευα, πραγματικά ζήλευα. Όταν λοιπόν ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε για αυτό το εγχείρημα, ήμουν από τους πιο θερμούς οπαδούς, γιατί είδα έναν άνθρωπο που μαζί με το δικό μου όραμα, το όραμα πολλών Αθηναίων, ήταν κοινό. Και πρέπει να παλέψουμε γι' αυτό. Είμαι φανατική, είμαι της αντίληψης ότι το δέντρο για να δεις δουλεύεις από τη ρίζα. Είμαι φανατική λοιπόν να ξαναγίνουν οι γειτονίες μας αυτές που αρμόζει σε μια πρωτεύουσα ευρωπαϊκή στην Αθήνα μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Νέση, η οποία πολλές φορές λένε σε μένα που βρίσκει τη δύναμη, θα έλεγα η Νέση που βρίσκει τη δύναμη, να βρίσκεται παντού και να έχει και τα παιδιά, πέντε παιδιά. Πέντε παιδιά και ένα αγόρι. Το είπα λιγάκι παλιάτικα. Λοιπόν, να πάμε λιγάκι από εδώ. Ονομάζομαι Ανδρέας Μαρίκας, είμαι συνεργάτης του Προέδρου στην Ιδιωτική Ένωση του Τμήματος Ελλάδας τα τελευταία χρόνια και αποτελεί εγώ μέλος της μεγάλης οικογένειας που χτίζουμε σήμερα και να πούμε από τότε ξανά. Κύριος Μαρίκας είναι ενεργός και χρήσιμος τέτοιος. Γιώργος Κορμάς λέγομαι, γιατρός αφημαρχόγος, συντονιστής των τομέων δράσεων του Ομίλου Αθήνα Πρωτεύουσα ξανά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι πάρα πολλά παιδιά από εδώ συνεργάτες μάλλον που στους τομείς όσο παράγεται πρόγραμμα και ιδέες φτιάχνονται για την επόμενη μέρα. Με τον Γιώργο Παρτών είμαι από πολλά χρόνια φίλος, συνεργάτης. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα του και το ερώτημα που στήθηκε σε όλους μας είναι αν όρθιο πατώσει το τέτοιο για το Δήμο της Αθήνας. Ευχαριστώ πολύ. Γιάννης Ράζος, επικοινωνιολόγος, σύλλογος του Ψηλού Πατρίου. Ένας άνθρωπος που μεγαλώσει και γενικά στην Αθήνα του Ψηλού τα τελευταία 40 χρόνια. Εύχομαι τον Οκτώβριο του 19 η Αθήνα να έχει το Δήμο από χρειάζεται και τους αξίζει. Ευχαριστώ Γιάννη. Και άμα είναι το Γενάρη του 2020, την κάνω. Θα είσαι δήμαρχος. Δεν μπορεί να αναλάβει. Καλά, ναι. Ήταν και ο κύριε Κωνσταντόπουλε, λαμπρέ. Λέγομαι Κωνσταντόπουλος, είμαι δικηγόρος. Είμαι φίλος του Πρόεδρου πριν από πολλά χρόνια. Συγκινήθηκα με τον Άγγελο τον Μοσχονά. Είχαμε γνωριστεί με τον Άγγελο, έχουμε ένα κοινό σχόλιο, είμαστε απόφοιτοι από την Ανωτάτη Μηχανική Πειραιώς. Και μετά εγώ πήγα στην νομική και κατέστησα την Πειραιώς. Λοιπόν, με τον Άγγελο συναντηθήκαμε πριν από 32 χρόνια, όταν ήταν δεν είστε πάθει με τα χρόνια, ο άλλος 50 χρόνια. Εμείς όμως λέτε με τα χρόνια. Είμαστε τη Δημαρχία σε Μηθεία Διέδρα. Εγώ γεννήθηκα στην Αθήνα. Είμαι Αθηναίος, Κολονιώτης. Εσωτερικός μετανάστης λόγω εξαγιστίας στην Πέφτη και το οποίο το έχετε κάνει και εσείς. Στο ίδιο. Αδιαλήφθος. Ωραία, καλύστερα.